έχει μία αξία να αντιληφθούμε γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση φαίνεται να μην έχει τη διάθεση ή ακόμα και αν έχει τη διάθεση φέρεται έτοιμη να παρατήσει μία επένδυση που όλοι έχουμε την αίσθηση ότι είναι από τις πολύ σημαντικές και μεγάλες επενδύσεις της. Οπότε αυτό που εμείς ανακαλύπτουμε με στοιχεία ισολογισμούς είναι ότι υπάρχει περίπτωση ακόμα και η ίδια η Eldorado Gold να έχει βγάλει τα κέρδη της χρηματιστηριακά, εφόσον η μέτοχή της είναι η Fidelity και η BlackRock Hedge Funds τεράστιου μεγέθους, δεν αποσκοπεί στο να βγάλει μετάλλευμα, να κερδίσει από αυτό και δημιουργείται τώρα ένα παιχνίδι με την εργασία. Στο Συμβούλιο Επικρατείας τους έδωσε προσωρινή διαταγή να λειτουργούν. Δηλαδή ήταν ακόμα πιο ελαστικό από εμάς που τους είχαμε τον Αύγουστο και συνεχίζουν κανονικά να λειτουργούν χωρίς να έχουν κάνει τη μέθοδο που είχαν υποχρεώσει. Πολύ λοιπόν φοβάμαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος και μία πιθανότητα είναι τελικά αυτή η μέθοδος να μην λειτουργεί. Και η εταιρεία να έχει καμία πρόθεση να την υλοποιήσει. Και ακριβώς να είναι χρηματιστηριακό παιχνίδι. Ή να θέλει να λειτουργήσει η εταιρεία δηλαδή, την εκμετάλλευση του εδάφους, χωρίς όμως να κάνει μεταλλουργία στην Ελλάδα. Εκ των υστέρων δηλαδή να παίρνει μόνο το μετά που πηγαίνει στην Κίνα, όπως κάνει τώρα, ας πούμε. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία απολύτως ενέργεια κόλληση εργίας παράτυπης απέναντι στην εταιρεία. Αντίθετα, ναι, έχουμε δείξει αξιοσημείωτη, σεβόμενη ακριβώς την αγωνία αυτών των ανθρώπων, ελαστικότητα όσον αφορά κάποιες αντισυμβατικές πρακτικές εταιρείες που τις ανέφερα πολύ συγκεκριμένα. Εσείς, έπρεπε να Τσιρόνη, παρουσιάσει μέθοδο που είναι η βάση της επένδυσης, δεν είναι κάτι τυπικό, είναι η ουσία. Αν δηλαδή δεν γίνει μεταλλουργία στην Ελλάδα, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Δεν υπάρχει επένδυση. Και εδώ συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι η εταιρεία δεν την έχει παρουσιάσει. Ελάτε, πραγματικά, ελάτε εσείς στο επενδυτή. Δεν θα χάτε κι εσείς πρώτοι στο ενδιαφέρον. Πρώτα να δοκιμάσετε τη μέθοδο, να δείτε αν βγαίνει σε ημιβιομηχανική κλίμακα και μετά να αρχίσετε να ρίχνετε χρήματα. Δεν είναι εξόχως ύποπτο ότι η εταιρεία ακόμα και σήμερα που μιλάμε κύλησε ένας χρόνος από την τελευταία διορία και δεν έχει καν ξεκινήσει να κάνει φλασμέλ στην Ελλάδα. Ούτε σε ένα μικρό δείγμα. Μπορούμε αυτό να το θέσουμε λίγο πιο απλά, Υπουργέ. Αυτή η εταιρεία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη δική της την επένδυση. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι αποδείξεις ή ενδείξεις που έχετε που οδηγούν προς το συμπέρασμα ότι η Eldorado δεν επιθυμεί πραγματικά την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης. Υπάρχουν τέτοια σημάδια? Σας το λέω πολύ απλά. Εάν εσείς θέλετε να ρίξετε ένα δισεκατομμύριο όπως ισχυρίζεστε, δεν θα δοκιμάζατε πρώτα αν αυτό το πράγμα λειτουργεί? Δεν θα κάνετε κάνει αυτό που λέει η σύμβασή τους? Πρώτα την ημιβιομηχανική μέθοδο. Να δείτε αν δουλεύει στα συγκεκριμένα πετρώματα, στα συγκεκριμένα μείγματα. Δεν είναι αυτονόητο ότι εσείς οι ίδιοι, αν ήσασταν εσείς που ρίχναν τα λεφτά, αν ήσασταν μέτοχοι, θα απαιτούσατε κάτω πρώτα αντί σαν βγαίνει και μετά κάνεις όλο το άλλο εργοστάσιο. Γιατί όλο το άλλο εργοστάσιο που χτίζουν αυτή τη στιγμή αφορά μετάλλευμα. Και όχι μεταλλουργία. Αφορά, λέει, το μετάλλευμα και τον εμπλουτισμό του, το οποίο όμως φοβόμαστε, ξαναλέω, το λέω ευθέως, ότι στο τέλος θα καταλήγει στην Κίνα. Δεν καταλαβαίνουμε. Στην Ελλάδα η μεταλλουργία. Εγώ δυνατό να καταλάβω τη διαφορά, Υπουργέ, ποια είναι η διαφορά μεταλλεύματος και μεταλλουργίας? Είναι πολύ απλά ότι όταν τελειώνει το μετάλλευμα που βγαίνει από τη γη και εμπλουτίζεται και πετάμε ό,τι δεν θέλουμε σε τέλματα, κυρίως στον παρόδο αρσενικούχα τέλματα, έχουν αρσενικό ισχυρά τοξικό. Και έχει πολύ μεγάλη προσοχή για την αρσενικούχα τα πετρώματα. Έχετε στα χέρια σας ένα μετάλλευμα. Αυτό δεν είναι μέταλλο, είναι ένα πράγμα σαν χώμα. Είναι εμπλουτισμένο, έχει μέσα το μέταλλο, χημικά δεσμευμένο. Αυτό μετά, όπως είναι ο βοξίτης στον Παρνασσό, είναι ένα κόκκινο πράγμα. Αυτό για να γίνει αλουμίνιο θέλει μια χημική επεξεργασία μετά. Αυτό είναι η μεταλλουργία. Εδώ λοιπόν εμάς δεν μας έχουν κάνει ακόμα μεταλλουργία. Η βάση της σύμβασης, ήμασταν τόσο ευνοϊκοί, οι προηγούμενοι προκάτοχοι της κυβέρνησης, ήταν τόσο πολύ ευνοϊκοί για αυτή την επένδυση, γιατί υποτίθεται θα γινόταν στην Ελλάδα μεταλλουργία. Δεν θα παίρνα το μετάλλευμα από τη γη να το πάνε καπαλού να το κάνουν χρυσάφι. Σας λέω ήδη, εδώ και χιλιάδες χρόνια λειτουργούν άλλα μεταλλεία, η Μαδέμ Λάκκο, η Στοστρατώνη, η Ολυμπιάδα. Λειτουργούσανε. Δεν σημαίνει ότι θα χαθούν όλες οι θέσεις εργασίας μεταλλείων στην Ελλάδα, επειδή εάν δεν δουλεύει η flash melt της σκουριές. Η σκουριές δεν είναι ένα μεταλλείο, ούτε τώρα είναι ακόμα μεταλλείο. Κατασκευή είναι. Μπορείτε αυτό να μας το διευκρινίσετε, γιατί όλοι μιλούμε και έχουμε την εντύπωση ότι στις σκουριές υπάρχει μεταλλείο. Όχι. Τι υπάρχει? Στις σκουριές υπάρχει ένα μεταλλευτικό πεδίο, στο οποίο κατασκευάζεται ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος,
Και υποτίθεται κάπου εκεί, δεν το ξέρω ακριβώς, θα κατασκευαστεί και το εργοστάσιο Flashmelt. Το εργοστάσιο θα κάνει τη μεταλλουργία μετά. Θα κάνει τη χημική επεξεργασία. Αυτά όλα είναι υπογεγραμμένα, θα ξαναρωτήσω. Και εκεί θα γίνει και ένα καινούριο μεταλλείο. Θα γίνει δηλαδή και θα εξορίσετε και εκεί το μεταλλευτικό πεδίο. Θα γίνει μια τρύπα, δηλαδή, να το πω πολύ απλά, να το καταλάβουν οι ακροατές. Θα γίνει μια τρύπα στην οποία θα παράγεται μετάλλευμα. Υποτίθεται, βάσει της θεωρίας της δικής τους, ότι θα παίρνουν το μετάλλευμα από τις κουριές, ναι, θα το αναμειγνύουν με τα μεταλλεύματα των άλλων μεταλλείων της Ολυμπιάδας, νομίζω, και θα φτιάχνει ένα κατάλληλο μείγμα, το οποίο θα μπορεί να επεξεργαστεί με τη μέθοδο flash melting.